Τη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας στους Λυκιάδες Ιωαννίνων τίμησε και φέτος ο Δημοσιανητών με εκδηλώσεις. Ήταν 3 Οκτωβρίου του 1943, ημέρα Κυριακή, όταν η φάλαγγα των μηχανοκίνητων γερμανικών δημηρειών χτύπησε το χωριό σε αντίπεινα για τη δράση των αντάρτικων σωμάτων. Οι Γερμανοί εισερχόμενοι κατέκαψαν τα λιγοστά σπίτια του χωριού, τα υποστατικά και τις αποθήκες, άλλους έστησαν στο πλάτωμα, άλλους τους εκτέλεσαν μπροστά στα νόφυλλα των σπιτιών τους ή μέσα στις καμάρες και στα κατόγια. Από τους 96 που μέτρησαν με σπουδή οι κατακτητές, γλίτωσαν το θάνατο μόνο 4. Η αφορμή για τη σφαγή στους Λυκιάδες και το μακελιό ήταν ο θάνατος ενός Γερμανού αξιωματικού, του Γιώζεφ Ζάλμιγκερ, από τους αντάρτες. Ο Ζάλμιγκερ περιγράφεται σαν ένας από τους πιο απάνθρωπους Ναζί που πέρασαν από την Ήπειρο. Ήταν επίσης παλιός αγωνιστής του Τρίτου Ράιχ και συνοδοιπόρος του Αδόλφου Χίτλερ. Το πρωί της Κυριακής, στο χώρο του μνημείου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης που έκανε ο Δήμος Ιωαννιτών, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση από το Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμο και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Στις εκδηλώσεις μνήμης παρέστησαν ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, οι βουλευτές Ιωαννίνων Γιώργος Σαμιράς και Μερόπη Τζούφη, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου, κομμάτων, αστυνομίας, στρατού και πυροσβεστικής, του Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι περιφερειακών και δημοτικών παρατάξεων, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι και άλλοι. Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, ο οποίος υπογράμμισε πως λαοί που δεν θυμούνται αυτοκαταδικάζονται να οδεύουν στις ατραπούς της αβεβαιότητας. Στην εποχή μας τα πάντα αλλάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα, όμως τα δυσμενή ενδεχόμενα καραδοκούν. Οι νέοι εφιάλτες μπορούν να εισβάλλουν στη ζωή μας από την πόρτα του απρόβλεπτου. Και μάλιστα όχι σε ομαδική, φυλετική και εθνική κλίμακα όπως το παρελθόν, αλλά σε οικουμενική διάσταση πλέον. Το μέλλον δεν μας περιμένει πλέον για να πάμε εμείς εκείνο. Έρχεται το ίδιο κατ' επάνω μας και μάλιστα με τη βιαιότητα καταιγίδας. Οι ηρωδιάδες και πάλι μένονται. Τους μόχθους των βουνών κατά τον ποιητή μπορεί να τους ξεπεράσαμε. Μένουν πάντα μπροστά μας οι μόχθοι των κοιλάδων, που είναι και οι χειρότεροι. Και εξακολουθούν οι λίγοι που είναι ψηλά να λένε «Να ο δρόμος για τη δόξα,
για να απαντούν οι πολλοί που είναι χαμηλά, να ο δρόμος για το μνήμα. Μια έστω και στιγμιαία απώλεια της μνήμης μας δεν θα μας εξέθεται μόνο στον κίνδυνο να ξαναβιώσουμε μια νέα φρίκη. Ταυτόχρονα θα μας συναριθμούσε και στους συνυπαίθυνους συντελεστές της. Τα ιστορικά γεγονότα δεν πρέπει να καταλήγουν στα βιβλία των ιστορικών ή και στο ελάχιστο χρέος ενός μνημοσύνου ή και ακόμη να μετατρέπονται σε αχρίαστη διέξοδο στην αμηχανία των ρητόρων. Δεν πρέπει καν να καταλήγουν. Λαοί που δεν θυμούνται αυτοκαταδικάζονται να οδεύουν στις ατραπούς της αβεβαιότητας. Αντίθετα, από την αναβίωση του παρελθόντος μπορούμε ασφαλέστερα να οδηγηθούμε στην επιβίωσή μας στο έτσι κι αλλιώς αβέβαιο και θορυβόδες μέλλον μας. Αυτή άλλωστε είναι και η μεγάλη συνεισφορά της ιστορίας και ασφαλώς και της ενδιαρκή εγρηγόρση μνήμης μας.